Tim Sasha Αυτή ήταν η πιο συναισθηματική στιγμή της πρώτης μέρας της δίκης για την κατάρρευση του αεροσκάφους MH17. Ήταν η ανάγνωση των ονομάτων των 288 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πτώση του αεροσκάφους πάνω από την Ουκρανία. Ακόμα και ένα δικηγόρο που εκπροσωπεί τι οικογένειε των θυμάτων είχε δυσκολία να παρακολουθήσει. Είμαι σε αυτή τη δουλειά εδώ και 32 χρόνια, αλλά μου πήρε κάποιε προσπάθειε για να μπορέσω να ελέγξω τα συναισθήματά μου για να είμαι ειλικρινή. Όπω αναμενόταν, οι τρει κατηγορούμενοι, τρει Ρώσοι και ένα Ουκρανό πολίτη δεν εμφανίστηκαν στην αίθουσα. Για τι οικογένειε των θυμάτων όμω, που περιμένουν περισσότερο από πέντε χρόνια, αυτό τελικά θα του επιτρέψει να καταλάβουν τι συνέβη ο Άντων και ο Πάιετ έχασαν τρεις συγγενείς τους. Η αρχή αυτής της δίκης είναι πολύ 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 σημαντική για όλους τους συγγενείς. Θέλουμε δικαιοσύνη και θέλουμε να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες της κατάρρευσης της πτήσης MH17. Ελπίζω ο δικαστής να έχει τόσο πολλές αποδείξεις ώστε να μπορέσει να καταλήξει σε ένα μόνο συμπέρασμα. Ένοχη. Ο αεροσκάφο έπεσε το 2014 από πύραυλο, ενώ πετούσε πάνω από τη ζώνη των συγκρούσεων στην Ανατολική Ουκρανία. Οι ύποπτοι κατηγορούνται για δολοφονία για την εμπλοκή του στη μεταφορά των πυράβλων που φέρεται να προέρχονται από τη Ρωσία. Ο δικαστή εξήγησε ότι μόνο οι τέσσερι άντρε θα κρεθούν. Ότι αυτή η δίκη δεν πρόκειται να αποδείξει αν η Ρωσία συμμετείχε στην πτώση του αεροσκάφου. Αν όμω, καταδικαστούν οι 4 θα είναι πολιτικά ενοχλητικό για τη Μόσχα, για το ρόλο τη στη σύγκρουση του ντόμου. Ana Lázaro, Euro News, Ámsterdam.